υπό την απειλή συμφωνίας να την αχθούν στον αέρα, παραγωγοί του νησιού προσπαθούν να αποτρέψουν την απόλυτη καταστροφή της αγροτικής τους παραγωγής λόγω της απεργίας της Ποινιό, η οποία συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη μετά την άκαρπη συνάντηση των αυτεργατών με τον Παναγιώτη Κουρουπλή. Ας λάβουν και αυτοί υπόψη τους ότι από αυτό που κάνουν κάποιες οικογένειες καταστρέφονται. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία λογική η οποία να εξασφαλίζει και αυτούς και εμάς. Η κυβέρνηση θα αναλογιστεί τις ευθύνες. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, η υπόλοιπη, είναι και εδώ. Και οι παραγωγοί δεν μπορούν να τιμωρούνται και καθημερινά να έρχονται νέοι φόροι. Νέοι φόροι. Πώς θα πληρώσουν φόρους όταν καταστρέφονται ακόμα και με τις απεργίες. Ο κόσμος είναι πραγματικά σε απόγνωση. Και προπάντων αυτή την εποχή που πιάνει το αγκούρι ένα 20, ένα 30. Από το Δημοπρατήριο και δεν μπορούμε να τα στείλουμε στη Γερμανία για να πάρουμε να φέρουμε συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Να δοθεί τουλάχιστον μια λύση, ένα έκτακτο δρομολόγιο μόνο για τους αγρότες ειδικά. Προβλέπω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα το 2017 θα ζήσουμε καταστάσεις απίστευτες. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν, είναι πλέον μπροστά στον αφανισμό της παραγωγής τους. Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, παραγωγοί ζητούν την άμεση δρομολόγηση πλοίου ασφαλείας μπροστά στον ορατό κίνδυνο να σαπίσουν τόνοι ευπαθών προϊόντων. Όσο γίνεται να περιοριστεί η ζημιά, γιατί η ζημιά έχει γίνει. Όταν υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στην αγορά για κάποιες μέρες, και σαπίζονται αλλά και χάνονται αγορές. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τα προϊόντα της Κρήτης και όχι μόνο για αυτά που χάνονται τώρα, αλλά για τις αγορές που χάνουμε. Διότι το να δημιστήλω προϊόντα σε μια αγορά δεν τη χάνω προσωρινά, μπορεί να τη χάσω και οριστικά. Στο ίδιο καζάνι, πες το έτσι. Την ίδια μοίρα έχουμε όλοι, εάν δεν βάλουμε μυαλό. Την ίδια ώρα, οι τιμές των προϊόντων βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και με τους παραγωγούς να διαμηνύουν ότι δεν θα επιτρέψουν τα προϊόντα τους να πεταχθούν. Ενώ οι τιμές ήταν σε ικανοποιητικά επίπεδα, είχαμε μια κατρακύλα. Κινδυνεύουμε να χάσουμε τις απώλειες αγορών των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί τα προϊόντα μας έχουν και εξαγωγικό χαρακτήρα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα βοηθήσει και τους μεν και τους δε. Αυτός είναι και ο ρόλος μας. Δεν είναι ο ρόλος μας να καταργήσουμε τις απεργίες, άλλοι τις καταργούσαμε. Καμία διαφοροποίηση και αύξηση στη φορολογία των ναυτικών είναι η βούληση της κυβέρνησης, δήλωσε ο Παναγιώτης Κουρουπλής, τονίζοντας ότι χρειάζεται πνεύμα συνεννόησης. Αυτή η παρέμβαση δεν έχει βρει μέχρι τώρα ευήκο αότα. Αντιθέτως, ο κύριος Κουρουπλής προσπαθεί να αντιπαλέψει τα αιτήματα των ναυτικών. Όντως, υπάρχει ένα πρόβλημα και με τους παραγωγούς της Κρήτης και όχι μόνο σε σχέση με τη μετακίνηση και τη μεταφορά των προϊόντων τους. Δυστυχώς η αριστερή ευαισθησία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταργεί το πλοίο ασφαλείας με αποτέλεσμα να κρατά ομήρους τους κατοίκους των νησιών και χιλιάδες μαθητών και να στέλνει στην οικονομική καταστροφή τους παραγωγούς ευπαθών προϊόντων. Έχει αντιληφθεί ο Υπουργός κ. Κουρουμπλής ότι η ανευθυνότητα και η ανικανότητα της κυβέρνησης καταδικάζει σε ταλαιπωρία, φοβερή αγωνία και οικονομική καταστροφή χιλιάδες πολιτών. Δυστυχώς και η περιφέρεια Κρήτης χαϊδεύει αυτιά. Εμείς ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι σε αυτή τη λογική της περιφέρειας σε σχέση με την άβλωση πλοίου ασφαλείας, γιατί επί της ουσίας φέρνει τους αγρότες απέναντι στους ναυτεργάτες. Εγκλωβισμένοι στην Κρήτη είναι 2.500 μαθητές που βρέθηκαν στο νησί για την πεθύμερη εκδρομή τους, ενώ σε αναμονή είναι επίσης εκατοντάδες μαθητές που επιθυμούν να βρεθούν σε Χανιά και την πεθύμερη τους. Αναστατώθηκαν οι γονείς τελευταία στιγμή, ειδοποιήσεις ότι δεν γυρίζουμε την Τρίτη κλπ. Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα αυτό. Το άλλο κομμάτι επιβαρύνει και εμάς τους συνοδούς καθηγητές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι δυσάρεστο, είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσφήμιση και για το νησί, γιατί τα παιδιά, ας πούμε, δύσκολα θα ξαναεπιλέξουν αυτόν τον προορισμό. Σε γνωστό ξενοδοχείο του Πλατανιά βρίσκονται περίπου 500 μαθητές από διάφορα σχολεία της Αθήνας, ενώ αυτό που δυσκολεύει αρκετούς είναι το επιπλέον κόστος που θα κληθούν να πληρώσουν και τις παραπάνω μέρες διαμονής τους. Ναι, νομίζω υπάρχουν κάποιοι συμμαθητές οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα.